Χαίρετε. Έχουμε ένα θεωρητικό vlog σήμερα, ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που έχει θέσει μια φίλη, η οποία γράφει σύντομα. Ωραία αυτά τα σύντομα. Γεια σας κυρία Θέκλα. Χωρίς να γίνω πιεστική, διότι είστε σε διακοπές. Αγάπη μου, δεν είμαι σε διακοπές. Έχω μετακομίσει στα Χανιά, αλλά τα Χανιά είναι ολόχρονες διακοπές. Θα ήθελα, αν σας αρέσει και εσάς το θέμα, με τίτλο «Τι είναι αυτό που σκοτώνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή μας?» να γίνει ένα θεωρητικό βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά και υγιή. Και καλά είμαι και υγιής είμαι και προσπαθώ να αποφεύγω πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που σκοτώνουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μου. Πολύ ωραίο θέμα. Σε ευχαριστώ που το έχεις θέσει. Για να μπορέσουμε να μιλάμε πιο ξεκάθαρα γι' αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να ορίσουμε τι σημαίνει αυτοεκτίμηση και τι σημαίνει αυτοπεποίθηση. Το έχουμε εξηγήσει και σε άλλα βίντεο, αλλά γιατί όχι. Αυτοεκτίμηση ονομάζεται η γενική πεποίθηση που έχει, γενική πίστη που έχει ένα πρόσωπο στον εαυτό του συνολικά. Δηλαδή εκτιμώ τον εαυτό μου συνολικά, ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος, ότι είμαι φιλότιμος, ότι είμαι επιτυχημένος, ότι έχω καλή καρδιά, ότι έχω καλό ψυχή κλπ. Η λέξη αυτοεκτίμηση σημαίνει την άποψη, τη γενική, που έχουμε για τον εαυτό μας. Η αυτοεκτίμηση κτίζεται σταδιακά από την παιδική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση και οι ενήλικες άνθρωποι μπορούμε να προσπαθούμε να την ανυψώνουμε την αυτοεκτίμησή μας, γιατί όσο πιο ψηλή αυτοεκτίμηση έχει ένας άνθρωπος, όσο καλύτερη γνώμη και ιδέα έχει για τον εαυτό του, τόσο καλύτερα τα καταφέρνει στη ζωή του και τόσο μεγαλύτερη ευχαρίστηση αντλεί από τη ζωή του και τη βιωτή του. Η αυτοεκτίμηση είναι η γενική, σταθερή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Η αυτοεκτίμηση δεν πέφτει αν, για παράδειγμα, πάω να τηγανίσω κεφτέδες και τους κάψω. Μπορεί να πέσει η αυτοπεποίθησή μου σε σχέση με το τηγάνισμα κεφτέδων. Πάμε τώρα ένα χαζό παράδειγμα, πάμε τώρα στο να εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση σημαίνει να νιώθω σιγουριά ότι τα καταφέρνω σε κάτι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, έχω αυτοπεποίθηση στις χορευτικές μου ικανότητες. Τα καταφέρνω στο χορό και νιώθω καλά να χορέψω. Έχω αυτοπεποίθηση στις οδηγητικές μου ικανότητες. Έχω αυτοπεποίθηση στις φλερταριστικές μου ικανότητες. Δηλαδή, αυτοπεποίθηση είναι μια καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας σε μια επιμέρους εργασία ή χόμπι ή σε ένα τομέα συγκεκριμένο, που η αυτοπεποίθηση μας εξαρτάται πάρα πολύ από τις επιδόσεις μας. Δηλαδή, αν εγώ πάω να αθληθώ στο γήπεδο και τα καταφέρω και έχω αντοχή και βγάλω καλούς χρόνους και καταφέρω να πετύχω τους στόχους μου, τότε ανεβαίνει η αθλητική μου αυτοπεποίθηση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε sick τον όρο. Λοιπόν, η αυτοεκτίμηση είναι ένας γενικότερος όρος που είναι και ένας δείχτης, η ψηλή αυτοεκτίμηση είναι ένας δείχτης καλής σχέσης με τον εαυτό μας. Ενώ η αυτοπεποίθηση σε επιμέρους προσόντα ή σε επιμέρους εργασίες ή ικανότητες μπορεί να ανεβοκατεβαίνει πιο συχνά. Αυτό που μας ενδιαφέρει να χτίσουμε εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι που είμαστε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, είναι η αυτοεκτίμησή μας. Δηλαδή να περιφρουρήσουμε, να εξελίξουμε και να καλυτερέψουμε τη σχέση με τον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος με ψηλή αυτοεκτίμηση έχει πολύ αγάπη και καλή σχέση με τον εαυτό του. Τα εξηγώ έτσι απλά, ίσως και απλοϊκά, για να μπορέσουμε να πάμε στο ερώτημα της φίλης, για το τι είναι αυτό ή τι είναι αυτά που σκοτώνουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας. Θα ξεκινήσω από το εύκολο, τι μπορεί να μας ρίχνει την αυτοπεποίθηση. Αρνητικές εμπειρίες μπορεί να μας ρίξουν την αυτοπεποίθηση.
Αν για παράδειγμα έχουμε μια σύντομη ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει τάξει φούρνους παξιμάδια που λέμε στην Κύπρο, μας έχει κάνει πολλές, μας έχει πει πολλά καλά λόγια και μας έχει υποσχεθεί ότι θα περάσουμε όμορφα κλπ. Και μετά εξαφανιστεί κάνοντας μας ghosting, τότε θα πέσει η ερωτική μας αυτοπεποίθηση και αυτό θα είναι κάτι σύντομο, γιατί θα εξαρτάται από αυτή τη μεμονωμένη εμπειρία. Αν όμως ζούμε στο έτος 2021 και τώρα πάω και λίγο στο χθεσινοβραδινό vlog, το οποίο είχε τίτλο, ένα λεπτό να σας διαβάσω τον τίτλο, γιατί μπορεί να βλέπετε αυτό το βίντεο πολύ καιρό μετά και να θέλετε να ψάξετε εκείνο το χθεσινοβραδινό βίντεο. «Με ξεγέλασε για να κάνει σεξ, θα μπορούσα να το αποφύγω». Στο χθεσινοβραδινό βίντεο υπήρξαν κάποια ελάχιστα άκερα σχόλια, τα οποία έλεγαν «Μα εγώ δεν έχω ξανακούσει για ανθρώπους οι οποίοι κοροϊδεύουν στην αρχή μιας γνωριμίας ή λένε ψέματα όταν φλερτάρουν ή δείχνουν άλλον εαυτό στην αρχή και έχουν άλλον εαυτό μετά», το οποίο θεωρώ ότι είναι άκερο γιατί δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα κοινωνική πραγματικότητα που δυστυχώς περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους αφερέγγυους ή θα έλεγα ζούμε ανάμεσά τους, ζούμε ανάμεσα στους αδιάγνωστους, δεν ζουν αυτοί ανάμεσά μας. Στη σημερινή εποχή λοιπόν, που μπορεί πολύ εύκολα ένας άνθρωπος να έχει αρνητικές ερωτικές εμπειρίες τη μια μετά την άλλη, διαδοχικές αρνητικές εμπειρίες, αυτό μπορεί να ρίξει γενικότερα και την αυτοεκτίμηση. Τα πράγματα τα οποία ρίχνουν την αυτοπεποίθησή μας, που ξαναλέω η αυτοπεποίθηση είναι η βεβαιότητα που έχουμε τα καταφέρνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα, είναι να πάει κάτι χ με εκείνον τον τομέα. Για παράδειγμα, μπορεί να είμαι αθλητής, ξαναλέω το παράδειγμα του αθλητισμού, και να έχω έναν τραυματισμό, ο οποίος να με κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις, οπότε όταν θα ξαναεπιστρέψω στα γήπεδα, θα ξαναεπιστρέψω στο στίβο, εάν είμαι αθλητής στίβου, τότε θα είναι πεσμένη η αυτοπεποίθησή μου, γιατί έχει πολύ καιρό να κάνω καλούς χρόνους, να κάνω καλές επιδόσεις, να έχω καλή απόδοση, οπότε να μην νιώθω και τόσο σίγουρη, τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου. Εάν όμως αρχίσω σταδιακά και συστηματικά να προπονούμε και να αθλούμε, τότε θα ανέβουν και οι επιδόσεις μου, θα ανέβει και η απόδοσή μου και αναπόφευκτα θα ανέβει και η αυτοπεποίθησή μου. Την αυτοπεποίθηση μας τη σκοτώνουν αρνητικές εμπειρίες πάνω στον τομέα στον οποίο αναφέρεται η αυτοπεποίθηση. Αυτό που σκοτώνει την αυτοεκτίμησή μας όμως είναι οτιδήποτε βομβαρδίζει και υπονομεύει την σχέση μας με τον εαυτό μας. Καταρχάς, κάποιοι από εμάς έχουμε μεγαλώσει σε περιβάλλοντα αυστηρά, συντηρητικά και επικριτικά. Όσοι μεγαλώσαμε με γονείς που είναι επιθεωρητές, με γονείς οι οποίοι δίνουν περισσότερη έμφαση στο να μαλώσουν τα παιδιά τους για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που κάνουν και λιγότερη έμφαση στο να επενέσουν τα παιδιά τους για τις καλές τους πράξεις και τις προόδους τους, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλον με πολύ επικριτικότητα και αυστηρότητα είναι εξαιρετικά πιθανό να μεγαλώσουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν είμαστε μικροί, και λόγω του ότι εξαρτώμαστε ολοκληρωτικά συναισθηματικά αλλά και υλικά και οικονομικά από τους γονείς μας, αλλά λόγω και του ότι το μυαλό μας, ο εγκέφαλός μας δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος ώστε να μπορούμε να δούμε την πλήρη εικόνα, βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των σημαντικών άλλων στη ζωή μας. Και οι πιο σημαντικοί άλλοι στη ζωή ενός μικρού παιδιού με αναπτυσσόμενο εγκέφαλο είναι οι γονείς του. Και αν οι γονείς έχουν μια κακή εικόνα για το παιδί και μιλάνε στο παιδί με υποτιμητικά και επιτιμητικά λόγια για τον εαυτό του, του δίνουν το μήνυμα ότι δεν είναι αξιαγάπητο. Οπότε ένα παιδί που πιστεύει ότι δεν είναι αξιαγάπητο, σαφώς θα έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γιατί ξαναλέω, η αυτοεκτίμηση και η υψηλή αυτοεκτίμηση δείχνει καλή αγαπητική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Όσο πιο πολύ αγαπάμε τον εαυτό μας, όσο πιο πολύ εκτιμούμε τον εαυτό μας, τόσο πιο ψηλή θα είναι η αυτοεκτίμησή μας. Και όσο λιγότερο αγαπάμε τον εαυτό μας, όσο λιγότερο εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, όσο λιγότερο εκτιμούμε τον εαυτό μας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η αυτοεκτίμησή μας. Και έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες και στο χθεσινό βραδινό vlog ότι εάν ένας άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και μπει σε διαδικασία φλερτ, η χαμηλή αυτοεκτίμηση θα είναι σαφώς
ένας αρνητικός σύμβουλος, ένας κακός σύμβουλος που δεν θα βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να δει καθαρά την προσφορά και τη ζήτηση και να κάνει μια καλή επιλογή. Η αυτοεκτίμηση πέφτει όταν παίρνουμε το μήνυμα από το περιβάλλον μας και από τους σημαντικούς άλλους στη ζωή μας ότι δεν είμαστε αξιαγάπητοι, ότι δεν είμαστε σημαντικοί, ότι δεν είμαστε άνθρωποι άξιοι εκτίμησης και αγάπης. Δυστυχώς, δυστυχώς, πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και αιτιώδη ρόλο σε αυτό παίζει και η ιστορία μας ως έθνος, το ελληνικό έθνος. Έχουμε περάσει μέσα από πολλές δύσκολες ιστορικές περιόδους, μέσα από πολέμους, μέσα από σκλαβιά, μέσα από διάφορες κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές κρίσεις και αυτή την περίοδο περνάμε πέραν από την πολύ ισχυρή υγειονομική κρίση του κορονοϊού, περνάμε και ξεκολουθούμε να περνάμε και μια οικονομική κρίση που έχει ξεκινώσει καμιά δεκαετία πριν και σαφώς διερχόμεθα και περίοδο ηθικής κρίσης στην κοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η κουλτούρα και η νοοτροπία του νεοέλληνα σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί αυτή η κουλτούρα μας και ο τρόπος σκέψης μας ένα εύφορο έδαφος ώστε να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία να τα επιτιμούμε συχνά, να τα υποτιμούμε συχνά και να μην τα βοηθάμε να αγαπούν και να εκτιμούν τον εαυτό τους. Στον αντίποδα της υψηλής αυτοεκτίμησης δεν είναι μόνο η χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά είναι και ο δικαιωματισμός. Τις τελευταίες μέρες είχαμε κάνει ένα βίντεο που αναφερθήκαμε στο δικαιωματισμό στα παιδιά, ο οποίος καλλιεργείται κυρίως από την άκρητη στάση των γονέων, οι οποίοι θεωρούν τα παιδιά τους το κέντρο του σύμπαντος. Και έχουμε και το εξής φαινόμενο στην σύγχρονη κοινωνία. Μικρά παιδιά, έφηβοι, νεαροί ενήλικες, οι οποίοι να νομίζουν, να πιστεύουν και να λειτουργούν ως σαν να είναι το κέντρο της γης και να θεωρούν ότι όλος ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να τους καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και να τους ικανοποιεί τα καπρίτσια τους. Αυτό, ο δικαιωματισμός, δεν δείχνει υψηλή αυτοεκτίμηση, αντιθέτως είναι μια και καλυμμένη εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί υψηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει αγαπάω τον εαυτό μου, εκτιμάω τον εαυτό μου και σέβομαι τον εαυτό μου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει, εκτιμάει και σέβεται τον εαυτό του, αναπόφευκτα θα αγαπάει, θα εκτιμάει και θα σέβεται και τους γύρω του. Παρόλο που ο δικαιωματισμός μπορεί να φαίνεται ως ψηλή αυτοεκτίμηση, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία παρουσιάζεται ψευδώς ως καλή εικόνα για τον εαυτό. Στην ουσία υπάρχει μια υπεραναπλήρωση, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο δεν νιώθει ιδιαίτερη ασφάλεια με τον εαυτό του, υπεραναπληρώνει τα αισθήματα έλλειψης, προβάλλοντας τα πάνω στους άλλους και κατηγορώντας τους άλλους γιατί δεν μου έχεις κάνει αυτό το χατήρι, δεν μου έχεις κάνει αυτή τη χάρη, δεν έχεις κάνει αυτό που θέλω και εσύ φταίς που δεν είμαι καλά. Ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση εκτιμάει και σέβεται και τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του. Άρα, δικαιωματικές στάσεις και ανατροφή η οποία προάγει το δικαιωματισμό σκοτώνει την υγεία αυτοεκτίμηση, σκοτώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού και του νεαρού ανθρώπου. Μιλώντας για ενήλικες και προσπαθώντας να βρούμε τι είναι αυτό που σκοτώνει την αυτοεκτίμηση ενός ενήλικα, θα προσέθετα ότι η παραμονή σε κακοποιητικές σχέσεις, η παραμονή σε γάμους, σε συνεργασίες, σε φιλίες, σε στενές σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα, οι οποίες δεν είναι αγαπητικές και σχέσεις εκτίμησης, σκοτώνουν την αυτοεκτίμησή μας. Δεν γίνεται να κάνω παρέα, να συναγελάζομαι, να περνώ πολύ χρόνο με ανθρώπους που δεν με εκτιμούν και να εξακολουθήσω εγώ ο ίδιος, εγώ η ίδια να εκτιμώ τον εαυτό μου. Χρειάζεται να περιφρουρήσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας από ανθρώπους οι οποίοι δεν μας εκτιμούν. Είναι επικίνδυνο για την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Είναι επικίνδυνο για τη διατήρηση της αυτοεκτίμησής μας
το να περνάμε χρόνο με ανθρώπους που έχουν κακή γνώμη για εμάς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι για την αναγκαιότητα να αποκόπτουμε τους τοξικούς και αδιάγνωστους ανθρώπους από τη ζωή μας, προκειμένου να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Και όσο πιο ψηλή είναι η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερη ψυχική υγεία έχει και τόσο περισσότερη ψυχική ισορροπία έχει. Προκειμένου λοιπόν να διαφυλάξουμε τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία, προστατεύουμε την αυτοεκτίμηση μας, η οποία είναι πολύ σημαντικότερη από την αυτοπεποίθηση σε επιμέρους τομείς. Προστατεύουμε την αυτοεκτίμηση μας από ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τρόπους κακοποιητικούς και μειωτικούς προς εμάς και από ανθρώπους που δεν μας εκτιμάνε. Όσον αφορά στην αυτοεκτίμηση, έχω παρατηρήσει μέσα από την πολύχρονη πείρα μου ως ψυχολόγος που έχω δει χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο μου, ότι η πεσμένη αυτοεκτίμηση λόγω αρνητικών εμπειριών από τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και από τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους γύρω τους είναι ο νούμερο ένα λόγος που οδηγεί τους ανθρώπους στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Γι' αυτό λέω ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση διαφυλάττει την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Τις περισσότερες φορές που έχω συναντήσει ανθρώπους στο γραφείο ήταν μετά από μια κακοποιητική σχέση ή μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα που πέρασα σε ένα εργασιακό χώρο στον οποίο δέχονταν mobbing ή αποτέλεσμα αρνητικής σχέσης που είχαν με τους γονείς τους ή με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους οι οποίοι δεν είχαν καλή γνώμη για τους ίδιους. Σαφώς υπάρχουν και ψυχικές διαταραχές οι οποίες είναι κληρονομικές ή επηρεάζονται από γενετικές προδιαθέσεις. Στην πραγματικότητα όμως τα πιο συχνά θέματα ψυχικής υγείας και ισορροπίας ξεκινούν από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία χαμηλή αυτοεκτίμηση προκαλείται από κακοποιητικές σχέσεις. Άρα, εάν διαφυλάττουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, εάν προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας από ανθρώπους που δεν μας εκτιμούν και δεν μας αγαπούν, τότε διατηρούμε και την αυτοεκτίμηση μας υψηλή. Επίσης, εάν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση ως αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων που έχουμε εξηγήσει, ένας καλός τρόπος για να την ψηλώσουμε, για να την προστατεύσουμε, είναι και η ψυχοθεραπεία. Μέσα στη ψυχοθεραπεία, όπου η ψυχοθεραπευτική σχέση λειτουργεί ως παράδειγμα για την υγιή σχέση με τον εαυτό μας και για τις ισορροπημένες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή μας, μαθαίνουμε πώς να εκτιμούμε και να αγαπούμε τον εαυτό μας και μαθαίνουμε τι είδους συμπεριφορές σεβαστικές και εκτιμητικές να επιτρέπουμε προς εμάς και τι είδους συμπεριφορές να μην επιτρέπουμε. Ελπίζω να έχω δώσει μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το θεωρητικό ερώτημα και θα χαρώ πολύ να διαβάσω και στα σχόλια τις δικές σας απόψεις. Φιλιά!